όλες αυτές τις αντιδράσεις γονέων για την ένταξη των προσφυγόπουλων στο δημόσιο σχολείο. Έχει ανοίξει πάρα πολύ συζήτηση και αυτό που διαπιστώνουμε είναι ότι μπορεί να υπάρχει και έλλειμμα ενημέρωσης. Οπότε καλό είναι να βάλουμε τα πράγματα σε μία σειρά, να δούμε για πόσα παιδιά μιλάμε και για το σχεδιασμό του Υπουργείου που λίγο πολύ τον γνωρίζουμε. Ποια θα είναι τα πρώτα παιδιά που θα πάνε στο σχολείο και σε ποιες περιοχές και από πότε, τέλη Σεπτέμβρη, αρχές Οκτώβρη? Το σχέδιο του Υπουργείου ξεκινάει αρχές Οκτώβρη και ελπίζουμε ότι αρχές Νοέμβρη να έχουμε ολοκληρώσει την ενεργοποίηση του σχεδίου σε όλα τα κάμπ. Θυμίζω ότι θα υπάρξουν κάποιες αλλαγές σε κάμπ και ελπίζουμε μέσα σε ένα μήνα, ξεκινώντας από αρχές Οκτώβρη με 4 κάμπ, αρχές Νοέμβρη να έχουν ενεργοποιηθεί όλα. Να επισημάνω για το ΡΕΟΚΑΣΤ όμως μια κουβέντα. Ναι. Ότι οι δάσκαλοι χθες της περιοχής βγάλουν μια ανακοίνωση η οποία νομίζω ότι είναι απάντηση σε οποιαδήποτε παραφιλολογία για το τι πιστεύουν για τα παιδιά, για το τι πιστεύουν για τα προσφυγόπουλα, πώς θεωρούν αυτοί ότι πρέπει να γίνει ένταξη, και νομίζω ότι είναι στο ακριβώς ίδιο μήκος κύματος με το σχέδιο του Υπουργείου. Και καλά κάνετε και το λέτε, γιατί οι παράγοντες της εκπαιδευτικής διαδικασίας, οι διδάσκοντες, τα παιδιά και ακολούθως και οι γονείς, πρέπει όλοι αυτοί να συνεργαστούν για να μπορούμε να έχουμε μια ομαλή κατάσταση στα σχολεία. Σωστή. Για όλα τα παιδιά. Ναι, η εκπαιδευτική κοινότητα, αν αφαιθεί απερίσπαστη, νομίζω ότι θα τα καταφέρει και θα κάνει αυτό που πρέπει έτσι όπως πρέπει. Μιλάμε για πόσα παιδιά όμως για να επιστρέψουν στο πρόγραμμα. Περίπου 18.000 παιδιά είναι. Κοιτάξτε, οι αριθμοί στο προσφυγικό είναι λίγο σχετικοί. Εμάς μας ενδιαφέρουν και τα παιδιά που έχουν αιτηθεί ασύλου, αλλά γενικώς όλα τα παιδιά που υπάρχουν στην Ελλάδα και μένουν σε δομές οργανωμένες, σε μη οργανωμένες δομές, σε διαμερίσματα που έχει νοικιάσει η Πάντια Αρμοστία. Εμάς μας ενδιαφέρουν όλα τα παιδιά σαν Υπουργείο Παιδείας. Ο σκοπός τώρα, για να ξεκινήσουμε λίγο ανάποδα, είναι η επιμόρφωση αυτών των παιδιών, είναι οι γνώσεις, ή ο στόχος είναι η κοινωνική ένταξη αυτών των παιδιών? Είναι διπλός ο στόχος. Γιατί μιλάμε και για έφηβους που, αν θέλετε, όταν είναι σε ένα χώρο φιλοξενίας κλεισμένα τα παιδιά αυτά, ελοχεύει και ένας κίνδυνος, να μιλήσουμε ανοιχτά στον κόσμο, παραβατικότητας. Μάλιστα. Είναι η κοινωνική ένταξη ένας στόχος μας είναι σας. Να σας πω, ο στόχος μας τη φετινή χρονιά είναι να λειτουργήσει ένα σχολικό έτος ως προενταξιακό για αυτά τα παιδιά. Τι σημαίνει προενταξιακό? Να μάθουν σίγουρα ελληνικά καλά, να αποκτήσουν μια κανονικότητα σχολική ζωή, γιατί σας επισημαίνω ότι πολλά από αυτά τα παιδιά μπορεί να μην έχουν πάει και ποτέ σχολείο ή να μπουν σε σχολείο 3 και 4 και 5 χρόνια. Άρα, κανονικότητα σχολική, γλώσσα, και την επόμενη σχολική χρονιά όσα από αυτά τα παιδιά μείνουν στην Ελλάδα, γιατί μπορεί να προωθηθούν με το relocation, μπορεί να γυρίσουν στις πατρίδες τους, όσα παιδιά μείνουν στην Ελλάδα να ενταχθούν στο κανονικό πρόγραμμα ανάλογα με την ηλικία τους, να αντιστοιχηθούν στην τάξη τους. Είναι μια εισαγωγική χρονιά δηλαδή. Ναι, προενταξιακή. Δεν τη λέμε. Είναι μια χρονιά υποδοχής των παιδιών. Mm-hmm. Δεν είναι ένταξη ακόμα, δεν μιλάμε ακόμα για ένταξη. Μιλάμε για υποδοχή. Αν έχω καταλάβει σωστά, κύριε Γεωργόπουλε, μιλάμε για τρεις βαθμίδες. Στην ουσία, την προσχολική αγωγή που τα παιδιά μέσα στα κέντρα φιλοξενίας θα παρακολουθούν λόγω τα μαθήματα ηλικίας, και θα απασχολούνται λόγω ηλικίας. Στη συνέχεια έχουμε τα παιδιά 6 ετών και πάνω δημοτικό, που θα ενταχθούν γυμνάσιο. Στο δημοτικό και το γυμνάσιο. Και έχουμε και τα μεγαλύτερα παιδιά, στα οποία αναφέρθηκε και ο Θάνος, πολλά από τα οποία είναι και ασυνόδευτα, που πια θα παρακολουθήσουν μια λίγο διαφορετική εκπαίδευση. Θέλετε να μας πείτε αναλυτικά? Να σας πω. Καταρχήν προσπαθούμε σε όλα τα παιδιά με ένα ευέλικτο πρόγραμμα να τους δώσουμε τη δυνατότητα να έχουν λύσεις, να έχουμε προτάσεις και να διαλέξουν τα ίδια. Για τα παιδιά τα μεγαλύτερα που λέτε του λυκείου, ας πούμε, έτσι, θα προσπαθήσουμε και στο κανονικό λύκειο, το γενικό λύκειο, να τα εντάξουμε, αλλά να τους δώσουμε και διεξόδους τεχνικής εκπαίδευσης. Με μια λογική να πιστοποιηθούν σε δεξιότητες και αν πάνε στην Ευρώπη να μπορούν να έχουν τη δυνατότητα χαρτιών στα χέρια τους που να τους πιστοποιεί ότι είναι υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, ψυκτικοί. Ναι. Για να μπορέσει να είναι και ένα δελεαστικό σχέδιο για αυτά τα παιδιά. Γιατί αν έχουν τη δυνατότητα να κερδίσουν κάτι από την εκπαίδευσή τους, το οποίο θα χρησιμοποιήσουν στο μέλλον τους, αυτό θα είναι ακόμα καλύτερο για να μπορέσουν να ενταχθούν. Να βάλουμε μια τελεία εδώ. Εμμανουέλα, αν δεν έχει αντίρρηση, να πάμε στον πύργο. Εκεί γίνεται κάτι πολύ σημαντικό. Κύριε Μόσχο, δεν σας ξεχνάμε. Θα επαναλάβουμε αμέσως μετά. Έχουμε ένα